κύριε Γεωργιάδη, βλέπετε, εσείς εξακολουθείτε να λέτε, βγήκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών από αυτή την συνάντηση, ξαναείπε πάλι αυτό που λέτε όλο αυτό τον καιρό, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Μια συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Και μάλιστα μια συνεργασία, πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη συνεργασία, όταν η Νέα Δημοκρατία επιμένει, λέει ο κ. Σταβάρος, μόλις ακούσαμε, επιβάλλεται να πάμε σε εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι τελείως διαφορετική η πολιτική μου και δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε στα όνειρά μου δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Πώς βλέπετε να προχωράει λοιπόν αυτό το πολιτικό αφήγημα? Ξεκινάω τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνούσε πριν. Και βγήκαμε με τα μνημόνια. Είχε το δικό της μείγμα πολιτικής, αλλά δεν έγινε κάτι στην ουσία. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι εγώ έχω άλλο μείγμα πολιτικής. Και τι βλέπουμε? Μνημόνια, διορισμούς, κόψιμο συντάξεων, επιβολή φόρων. Τι διαφορετικό δηλαδή έκανε που λέει ότι έχουμε άλλο μείγμα πολιτικής και εγώ κάνω διαφορετικά πράγματα, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν με τα δύο χέρια ό,τι τους φέρει η κυβέρνηση? Δεν κάνουν τίποτα το διαφορετικό για να μπορούν να λένε ότι εγώ δεν μπορώ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι να συζητήσω με τους προηγούμενους. Το αφήγημα αυτό πρέπει να τελειώσει. Εκτός κι αν είναι άλλη μια αυταπάτη η οποία φέρουν τα στελέχη της κυβερνήσεως. Αντί για το παραιτηθείτε που είχαμε χθες και συγκεντρώσανε, πολιτισμένα, δεν έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό, θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να πούν συνεργαστείτε. Να βγουν όλοι μαζί και να πούμε ότι είναι ένα εθνικό ζήτημα η χώρα. Είναι πάνω από κόμματα, χρώματα, ιδεοληψίες, ιδεολογίες, προσωπικές φιλοδοξίες και οτιδήποτε. Και να πάμε μαζί να σώσουμε αυτή τη χώρα και να τη βγάλουμε από τα μνημόνια. Και σίγουρα χρειάζεται συνένεση και σίγουρα χρειάζεται να ακούσουμε τις γνώμες των πολιτικών αρχηγών πριν πάμε να υπογράψουμε και να συμφωνήσουμε. Και όχι αυτό το επικοινωνιακό, προπαγανδιστικό που έγινε εχθές και προχθές, να τους φωνάξουμε, να τους ανακοινώσουμε, να τους ενημερώσουμε πώς πήγε. Τι δεν ξέρουμε πώς πήγε? Δεν ξέρουμε ότι η ποσοτική χαλάρωση πάει να κάνει φτερά? Πάντως, δεν ξέρουμε ότι για το χρέος. Δεν ξέρουμε ότι για το χρέος θα δεν συζητήθηκε για την τίποτα. Πολίτευση και θα έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός, και ορθώς θα το έλεγε κατά την κρίση μου, ότι ο Πρωθυπουργός κρύβεται. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι και κάτι θεσμικό, γιατί δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις. Ενημερώνει, λέτε. Δέχτηκε. Γιατί ενημερώνει? Δεν ενημερώνει, δεν λέτε, κρύβεται. Όχι, καλά έκανε και έρχεται και ενημερώνει. Όχι, για τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι θεσμικό, του καλεί και λέω γιατί το κάνει, να ενημερώσει τι? Πριν? Μετά? Το θέμα είναι πριν. Έλα να κάνουμε συζήτηση όλοι μαζί, να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, γιατί μέχρι στιγμής στηριζόταν ότι πιέζεται από τους δανειστές, προσπαθεί να βρει λύση, υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, οδεύουν σε τείχο. Δεν υπάρχουν θέματα για το μετά, έχουν λυθεί όλα, κυρία Γεωργιάδη. Δεν έχουν λυθεί όλα. Δεν χρειάζεται η ανταλλαγή απόψεων θέσεων. Σε δημοκρατία συμφωνώ. Είμαστε. Μα αυτό σας λέω ακριβώς. Ελάτε πριν να συζητήσουμε. Όχι εκ του αποτελέσματος να ζητάμε συνένεση σε μια κατ' εμάς λανθασμένη πολιτική που έχει ακολουθηθεί και σε ένα αποτυχημένο στο τέλος της ημέρας αποτέλεσμα. Γιατί ό,τι πήραμε, μια κουβέντα. Ό,τι πήραμε φεύγει κατευθείαν για τον ομόλογο και για ποσοστό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 800 και 800. 800 τώρα και 800. Κύριε Τσαβάρα, το επόμενο.